Μου λέτε κύριε Ρομπόλη, χάθηκαν οι Έλληνες να συζητήσουν για τα εργασιακά ή θα πάρει πιο κύρος αυτή η επιτροπή? Πιθανό και να μην να έγιναν προτάσεις σε ορισμένους συναδέλφους που ασχολούνται με τα εργασιακά θέματα και να ήταν αρνητικοί. Πόπο, πόσο ευγενείς είστε. Να ήταν αρνητικοί ή μείναν στη γραμμή και στη δέσμευση της κυβέρνησης ότι αυτά τα ζητήματα, ό,τι και να γίνει στη διαπραγματεύση με τους θεσμούς, δεν ξανανοίγουν? Μα ήδη από το δεύτερο μνημόνιο υπάρχει εκκρεμότητα αυτών των σημείων. Ναι. Και για αυτά τα σημεία βέβαια η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι, και εδώ υπάρχει ένα θέμα, υποστηρίζει ότι δεν αποτελούν αντικείμενο του τρίτου μνημονίου. Και γι' αυτό φεύγει από και δεν συμμετέχουν μέσα και σε αυτά τα θέματα, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την αξιολόγηση που γίνεται τώρα. Άρα τι είναι αυτά, είναι αφεντικού μας δηλαδή το κάνουμε αυτό? Όχι, απλώς οι δανειστές επαναφέρουν μέσα στη διαπραγμάτευση και την ατζέντα των εργασιακών. Και ειδικά αυτά τα συγκεκριμένα θέματα που έχουν απομείνει. Γιατί στο θέμα των εργασιακών έχουν γίνει ήδη απορριθμίσεις. Αυτά τα οποία έχουν απομείνει τώρα είναι η αύξηση ή πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, είναι οι συνδικαλιστικές άδειες και είναι ο τρόπος λήψης μιας απόφασης από ένα συνδικάτο για απεργία. Μάλιστα. Δηλαδή να το αυτά είναι κατά κύριο λόγο τα τρία. Αν αυτά τα πράγματα αποφασιστούν σε μια κατεύθυνση απορρίθμισης, τότε νομίζω ότι μετά από μερικά χρόνια θα ψάχνουμε να βρούμε συνδικάτο και συνδικαλιστικό κίνημα και θα το βρίσκουμε. Δεν μου λέτε κύριε Ρομπόλη, από την εμπειρία που έχετε και σε διευρωπαϊκό επίπεδο, αν κρίνω από την εργαλειοθήκη του περίφημου ΟΣΑ, του οποίου μέλος μετέχει σε αυτά, και εδώ πώς έγινε η σκόνη γάλακτος τώρα για το γιαούρτι και έχουν σηκωθεί απάνω όλοι οι γαλακτοπαραγωγοί, μάλλον για απορρίθμιση πάμε και πλήρη απορρίθμιση. Έχουμε απορρίθμιση, πλήρη απορρίθμιση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, λάθος το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, εγώ σε ένα κείμενο που έχω γράψει τώρα τελευταία, το οποίο δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα. Ναι. Αυτό το οποίο βλέπω σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ναι. Μάλιστα έχει έναν τίτλο, η στρατηγική της ευρωπαϊκής στασιμότητας. Φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, στο οποίο θα είναι της τάξης του 1-1,5% αύξηση, δηλαδή μιας ελεγχόμενης ανάκαμψης, ελεγχόμενη αντικατάσταση και εισαγωγή της νέας τεχνολογίας μέσα στην παραγωγική διαδικασία για να μην υπάρχουν σοβαρές συνέπειες ό,τι αφορά την ανεργία. Και ο στόχος της επιλογής αυτού του μοντέλου, εάν έχω ερμηνεύσει σωστά τα κείμενα που διαβάζω στις διάφορες συνόδους που γίνονται, είναι ότι δεν θέλει καταρχήν ο γαλλογερμανικός άξονας, ιδιαίτερα η Γερμανία, το οποίο αυτοί θα το επιβάλλουν σε όλη την Ευρώπη, η εξέλιξη του οικονομικού κύκλου να είναι όπως ήταν στο παρελθόν, δηλαδή για μια περίοδο 10 ετών 3-3,5% αύξηση του ΑΕΠ, μετά μια ύφεση για 2-3 χρόνια, μετά μια ανάκαμψη για μερικά χρόνια κλπ. Αλλά θέλουν μια σταθερή εξέλιξη της τάξης του 1-1,5% με δημοσιονομική διαχείριση και νομισματική διαχείριση χωρίς ελλείμματα, χωρίς δημοσιονομικά κενά κλπ. Δηλαδή αυτό το μοντέλο που από το 2010 με την ατζέντα Σφέντερ έχει εισαγάγει στην οικονομία της η γερμανική οικονομία, νομίζω ότι θέλει να το εισαγάγει και στα 28 κράτη μέλη. Και γι' αυτό θα δούμε τα επόμενα χρόνια, ναι, ή τους επόμενους μήνες, εκτός από την νομισματική διαχείριση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα δούμε και την ψήφιση ενός συμφώνου για τη δημοσιονομική διαχείριση. Και θα δούμε επίσης και τη σύσταση ενός Υπουργείου Οικονομικών της Ευρωζώνης. Επομένως, οι δύο βασικές πολιτικές ενός οικονομικού σχηματισμού, που είναι το νόμισμα και οι φόροι του και οι δαπάνες του, αυτά θα έρθουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά το θέμα είναι ότι αν αναζητήσουμε στην οικονομική θεωρία τις σχολές σκέψης επάνω σε αυτά τα ζητήματα, υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης. Δεν υπάρχει μόνο η μία σχολή σκέψης της λιτότητας. Υπάρχουν και σχολές σκέψης που έχουν μια αναπτυξιακή και κοινωνική διάσταση, ανεξάρτητα αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
έχουμε τη δημοσιονομική διαχείριση. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, με βάση αυτά που λέτε και το flexibility, εσείς μας τα έχετε, έχετε εισαγάγει όλα αυτά. Συμβαίνει το εξής, καλά τα λέτε εσείς ότι αρχίζει και προχωράει. Διάβαζα μία διακήρυξη, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας, κύριε Ρομπόλη. Διάβαζα μία διακήρυξη για το βιοπά Κιλκής, όπου στην ουσία έχουμε την εγκατάσταση ειδικής οικονομικής ζώνης, δεν τη λένε έτσι βέβαια, όπου μεταξύ των άλλων επενδυτικών κινήτρων, πέρα από τις απαλλαγές δασμών, φόρων κτλ., υπάρχει και ελεύθερο εργασιακό καθεστώς, έτσι αναγράφεται. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι από την πίσω πόρτα περνάνε οι ειδικές οικονομικές ζώνες σιγά σιγά. Ναι, αυτό. Αυτό σημαίνει με την εμπειρία που έχουμε από τις 14 οικονομικές ζώνες στην Πολωνία. Ναι. Εκεί η εμπειρία της Πολωνίας είναι πέρα από τα κίνητρα, τα φορολογικά κλπ. Κλπ. Υπάρχουν συγκεκριμένα και ρυθμίσεις του απορρίθμισης. Δηλαδή ότι δεν εφαρμόζει οι συλλογικές συμβάσεις της χώρας στους εργαζόμενους αυτής της περιοχής ή αυτών των επιχειρήσεων, ότι και αυτή η ατομική σύμβαση εργασίας, ότι απαγορεύεται η σύναψη, η σύσταση μάλλον σωματείου μέσα επιχειρήσεις ή ύπαρξη εργασιακής συλλογικότητας σε συγκεκριμένη περιοχή κλπ. Εδώ επομένως έρχεται μέσα από μια δίθεν αναπτυξιακή διάσταση κινήτρων και εισαγάγει και μια διάταξη απορρίθμισης της εργασίας στη συγκεκριμένη επιχείρηση ή αύριο μεθαύριο στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στο συγκεκριμένο χώρο. Μάλιστα. Δηλαδή εκτός από την ειδωμένη στο Κιλκής θα μάθουμε και την ειδωμένη του Βιοπά, έτσι πως πάει η ιστορία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι άλλο, το οποίο εσείς μας ανοίξατε τα μάτια και θέλω λιγάκι να το συζητήσουμε, διότι από σήμερα έχουμε ξανά πάλι διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς. Μετά την ιστορία των υποκλοπών, τα WikiLeaks. Και ένα από τα κομμάτια είναι ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, ό,τι έχει απομείνει στα εργασιακά κτλ. Εσείς μας λέτε ότι εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε άμεσα ποιος κοροϊδεύει ποιον. Και μου λέτε χθες που επικοινωνήσαμε για να μιλήσετε σήμερα, για ρίξτε μια ματιά, λέτε, στο νόμο 4359 του 2016. Το ξέρετε. Σας λέω τι είναι αυτό και μου απαντήσατε, για δέστε το ΦΕΚ 21 του 2016. Τώρα δηλαδή, πριν 2,5 μήνες. Και εκεί μέσα βλέπω με έκπληξη σε άρθρα, δηλαδή ενσωματώσαμε κοινοτική νομοθεσία στην ουσία. Αυτό κάναμε. Ακριβώς. Τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Μια σειρά διατάξεων, μπράβο για το τηλέφωνο σας βγάζει ένα παράστο, μια σειρά διατάξεων προστασίας εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών, μέρημνα για τις μητέρες με τέκνα κτλ. Κτλ. Τι γίνεται εδώ, κύριε Ρομπόλη? Τι ισχύει αυτό που το ενσωματώσαμε στο Εθνικό Δίκαιο ή διαπραγματεύσεις που κάνουμε τώρα για τις συντάξεις? Κοιτάξτε, αυτό δείχνει ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος κυρώνεται από διάφορες χώρες, αυτή τη στιγμή γίνεται ένα εσωτερικό δίκαιο μιας κοινωτικής νομοθεσίας. Ναι. Αλλά παραβιάζεται και από τη χώρα, αλλά και από τους προσώπους των δανειστών του Ευρωπαϊκού Γίγνεσθε, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι όπως βλέπετε, είτε στα άρθρα αυτά που λέει το 9, το 10, το 11, το 5 για την εργασία και τα δικαιώματα της εργασίας, τις συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ή για την κοινωνική ασφάλιση, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που δίνεται στην Ελλάδα ή στις άλλες χώρες της Μεσογείου τα τελευταία 6 χρόνια. Επομένως, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και το ζήτημα αυτό νομίζω κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα γίνει χτήμα ευρύτερων κοινωνικών δυνάμεων που θα γίνουν προσφυγές. Και σαν λένε παραδείγματος χάρη ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον νόμο ΤΑΔΕ, ο οποίος λέει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, εγώ με άλλη μια απόφαση πάλι εσωτερικού δικαίου υπέστη αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και θα είναι το δικαστήριο ανάμεσα σε αυτά τα δύο να δει τι θα πει και τι ισχύει. Άρα στην ουσία έχουμε σύγκρουση, έτσι, ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ενσωματώνεται στο δικό μας εσωτερικό. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο να δει τι θα πει και τι ισχύει. Άρα στην ουσία έχουμε σύγκρουση, έτσι, ευρωπαϊκής νομοθεσίας που ενσωματώνεται στο δικό μας εσωτερικό δίκαιο με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Καλά δεν το λέει κανείς στους θεσμούς αυτό? Ότι ρε παιδιά, εδώ πέρα εμείς ενσωματώσαμε δική μας, ολονών και δική σας, πλην του ΔΝΤΑΦ, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι μας λέτε τώρα,
κόψα από εδώ και κόψα από εκεί και αφαίρεσε εκείνο και αφαίρεσε πάλι εδώ πέρα. Διαβάζω από τη μητρότητα ξεχασμένα πράγματα πια με βάση τα μνημόνια. Το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, το δικαίωμα λέει στην κοινωνική ασφάλιση να καθιερώσουν ή να διατηρούν σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και να το διατηρήσουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τουλάχιστον ίδιο με εκείνο που είναι απαραίτητο για την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης. Να καταβάλουν προσπάθειες σταδιακής ανέλυξης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης σε υψηλότερο επίπεδο. Μα εδώ είναι κόψα. Δεν είναι σε υψηλότερο. Ακριβώς. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια σύγκρουση, αλλά επειδή είναι πολύ πρόσφατο, όπως είπατε, στις 20 Ιανουαρίου, δεν έχει ακόμα αναδειχθεί η σημασία του, αλλά νομίζω στο άμεσο μέλλον θα αναδειχθεί. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Ρομπόλη, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς στο επίπεδο των διαπραγματεύσεων? Γιατί ακούμε πολλά και για τη σύνταξη στα 389, λέει ο κύριος Πετρόπουλος. Η πραγματικότητα ποια είναι, θέλω να μας πείτε, έτσι πως την καταλαβαίνετε εσείς? Κοιτάξτε, εγώ καταλαβαίνω ότι η διαπραγμάτευση αυτή και η αξιολόγηση θα κλείσει μέχρι τις αρχές Μαΐου. Θα γίνουν και από τα δύο μέρη αμοιβές υποχωρήσεις. Δεν ξέρω εάν ο συμβιβασμός, και αυτό θα είναι δυσάρεστο για την ελληνική πλευρά, επειδή η πρόταση δική μας και γενικά αυτό που είχαν καταλήξει ήταν σε μέτρα για τα επόμενα τρία χρόνια 5,4 δις και το δούμε του μιλούσε για 9 δις, μήπως ένα συμβιβασμός φτάσει στο 7 δις. Οπότε αν γίνει κάτι τέτοιο θα είναι οπωσδήποτε εις βάρος της ελληνικής πλευράς και εις βάρος του βιωτικού επίπεδου των Ελλήνων πολιτών. Θέλω να πιστεύω ότι μακάρι να γίνει, να μείνει ο συμβιβασμός στο 5,4, το αυτό που λένε 1,8 δις από άμεση φορολογία, 1,8 από ασφαλιστικό και 1,8 από έμεση φορολογία. Αλλά και πάλι και σε αυτή την προοπτική, πάλι όπως αντιλαμβάνεται, σωρευτικά τα τελευταία 6 χρόνια τα μέτρα είναι πάρα πολύ σκληρά και μένω με την εντύπωση, γιατί δεν το έχουμε μετρήσει, ότι μήπως αυτή η λήψη μέτρων και η απόσυρση αυτού του ποσού από την πραγματική οικονομία, δηλαδή από τα νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία, μήπως εμποδίσει μια αναμενόμενη ανάκαμψη που περιμένουν οι διεθνείς οργανισμοί και η ελληνική πλευρά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Α, μάλιστα. Αυτό δεν το έχουμε μετρήσει και γι' αυτό το θέτω υποτύπω μια διερεύνηση που χρειάζεται να το δούμε, εάν θα την αναστείλει την αναμενόμενη ανάκαμψη ή όχι. Αλλά είτε την αναστείλει είτε την αναστείλει, όπως σας είπα, φαίνεται ότι διαμορφώνεται μια ευρωπαϊκή στρατηγική προς την κατεύθυνση, αυτό που γράφουν και τα κείμενα τα δικά τους, των σταθερών, μακροχρόνιων και ενάρετων οικονομικών κύκλων. Δεν μου λέτε όμως αυτά... Αυτή τη στρατηγική που σας είπα, του 1-1,5% της ελεγχόμενης ανάκαμψης κλπ. Στα κείμενά τους οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τη διατυπώνουν σαν μια μακροχρόνια, σταθερός και ενάρετος οικονομικός κύκλος. Αλλά με 1,5% όμως, ναι, δεν μπορεί να απορροφηθεί η ανεργία στην Ευρώπη. Με προλάβατε τώρα, γιατί μια χώρα που 6 χρόνια έχει υποστεί και στο ΑΕΠ της, αλλά όχι μόνο, τέτοιες βίαιες αλλαγές, το ερώτημα προς εσάς αυτόματα είναι, μα έτσι με αυτό το ρυθμό, ας δεχτούμε ότι τον πιάνουμε το στόχο, μπορούμε δραστικά να αντιπαλέψουμε τους δείκτες ανεργίας που έχει η χώρα? Μα όχι μόνο εμείς, και στις βόρειες χώρες της Ευρώπης. Στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας, πρέπει το ΑΕΠ τους να αυξάνει 2,5% το χρόνο. Λόγω της νέας τεχνολογίας που έχει ήδη εισαχθεί και της ρομποτικής και του αυτοματισμού μέσα στην παραγωγική διαδικασία. Και γι' αυτό, σε αυτή τη στρατηγική που σας λέω, φαίνεται ότι η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας, δηλαδή αυτοματισμός και ρομποτική, θα είναι και αυτός ελεγχόμενος για να μην προκαλέσει εκρήξεις απολύσεων και εκρήξεις αύξησης της ανεργίας. Επομένως θα είναι μια προοπτική ανάκαμψης ελεγχόμενων ρυθμών, αλλά αυτοί οι ελεγχόμενοι ρυθμοί μπορεί να καλύπτουν τα δημοσιονομικά κενά, τους δανεισμούς κλπ, αλλά δεν θα καλύπτουν το κοινωνικό έλλειμμα, το οποίο όχι κατά έναν τρόπο εκρηκτικό για τις χώρες της Ευρώπης,
αλλά κατά έναν τρόπο σταδιακό τα διευρύνεται. Μάλιστα. Τώρα, η δική σας προβολή με όλη αυτή την απορρίθμιση, όλες αυτές τις περικοπές, παίρνουμε μέτρα από εδώ για να κλείσουμε μια τρύπα ή μια άλλη τρύπα, σας οδηγεί πού, ότι έρχεται ακόμη εγκύτερα η εντός ή εκτός εισαγωγικών πλήρης κατάρρευση ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών? Κοιτάξτε, ένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να πει ότι καταραίει. Με την έννοια ότι οι πολιτικές αναστέλνουν αυτή την πορεία. Αυτό όμως τι σημαίνει? Ότι καταραίει το σκέλος των νεκρών. Δεν καταραίει δηλαδή το σκέλος των ισχυρών, αλλά καταραίει το σκέλος των νεκρών. Δηλαδή, όπως αυτή τη στιγμή σας λέει ότι πάρτε μέτρα 1,8 για το 2016 και μειώνει τις δαπάνες, άρα επιδεινώνει στο βιωτικό επίπεδο των συνταξιούχων, για να κρατήσει σε ζωή το σύστημα του 2016. Το 2017 τι θα γίνει? Το ίδιο πράγμα. Το ίδιο από το 2010 με το 2016. Το 2018 τι θα γίνει? Το ίδιο πράγμα. Το 2019 τι θα γίνει? Επομένως, σώζει την πλήρη κατάρρευσή του από την πλευρά ότι με έναν τρόπο μείωση των δαπανών εξασφαλίζει κάποια έσοδα, αλλά ταυτόχρονα όμως διευρύνει το κοινωνικό έλλειμμα με τη μείωση του συνταξιοδοτικού δαπανών. Επομένως, θέλω να πω με αυτό ότι η έννοια της κατάρρευσης δεν αφορά μόνο την ισορροπία στα έσοδα. Πρέπει να δούμε ότι αφορά και την ισορροπία στις δαπάνες και στο λεγόμενο κοινωνικό έλλειμμα. Η προσέγγιση όμως των δανειστών είναι αποκλειστικά σε ό,τι αφορά την ισορροπία στα έσοδα. Δεν τους ενδιαφέρει, είναι στην κλίμακα της επιστημονικής ή πολιτικής τους προσέγγισης, είναι πολύ χαμηλά το θέμα του προκαλούμενου κοινωνικού ελλείμματος. Και από άποψη κοινωνικό και από άποψη μακροοικονομικό. Μάλιστα. Και το μακροοικονομικό για να είναι ένα σύστημα ασφαλιστικό βιώσιμο είναι κλειδί εδώ. Θέλω να κλείσουμε ως εξής. Εδώ έχουμε αφήσει απ' έξω και εμείς και οι θεσμοί και όλοι τη συζήτηση της δημογραφικής δυσαναλογίας στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό. Κοιτάξτε, αυτές τις χώρες τους όμως από τις μελέτες και τη βιβλιογραφία που βλέπουμε. Ναι. Το έχουν προγραμματίσει και το αντιμετωπίζουν. Μπορεί να διαφωνεί κανείς όπως εγώ με τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν, βλέποντας δηλαδή τα νομοθετήματα των τελευταίων ετών στις βόρειες χώρες της Ευρώπης, με άξονα τις δημογραφικές εξελίξεις, όπως είπα, οι οποίες είναι δυσμενείς. Παραδείγματος χάρη σε μια πρόσφατη μελέτη που έχει η ομάδα εργασίας που δουλεύουμε τα χέρια της, είναι μια αναλυτική μελέτη για τα ασφαλιστικά συστήματα των 28 χωρών. Εκεί βλέπετε, ας πούμε, την Γερμανία, παραδείγματος χάρη, από 81 εκατομμύρια πληθυσμού που έχει σήμερα 81,5, το 2060 την κάνει 71,5. Μόνο η Γαλλία και η Ιταλία αυξάνουν τον πληθυσμό τους κατά 10 εκατομμύρια σε αυτή την περίοδο. Και η Ελλάδα, κύριε Ρομπολή. Η Ελλάδα μένει στα ίδια. Σε ένα σενάριο είναι αυτό το δυσμενές σενάριο που την πάει στο 8,6, αλλά σε άλλα σενάρια είναι έξω 11,3, όπως είναι και στους δικούς μας υπολογισμούς και στις δικές μας προβλέψεις. Επομένως, αυτές οι χώρες, βλέποντας αυτή τη δυσμενή δημογραφική εξέλιξη, τι έκαναν? Πήραν από τώρα μέτρα, από το 2015, 2014, 2013, όπως όλη αυτή την πορεία τι κάνουν? Αυξάνουν κάθε χρόνο, κάθε τρία χρόνια, την εισφορά εργαζόμενου και εργοδότη, κατά 1,5, 2 ή 3% όπως το έχουν υπολογίσει, και μειώνουν ταυτόχρονα τις συντάξεις, την παροχή δηλαδή, κατά 1 ή 2%. Παραδείγματος χάρη, η εισφορά αν είναι σήμερα για την κύρια σύνταξη 19% εργαζόμενο και εργοδότη και η παροχή είναι το 48,5% του μισθού, το 2040 το 19 γίνεται 24 η εισφορά και το 48,5 γίνεται 40. Επομένως, μέσα από αυτή την αύξηση των εισφορών και μείωση των παροχών εξοικονομούν πόρους για να καλύψουμε τις επιπτώσεις που προκαλεί η δημογραφία στην κοινωνική ασφάλιση. Το θέμα είναι όμως εμείς, αυτό που είπατε προηγουμένως, δεν έχουμε ασχοληθεί στο να μετρήσουμε. Εμείς, παραδείγματος χάρη, στη μελέτη που κάνουμε, και νομίζω θα δημοσιευθεί τουλάχιστον στον επόμενο μήνα, δείχνει ότι αυτή τη στιγμή, το 2015, οι δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις ήταν 29,5 δις. Και σε αυτό το ποσό των δαπανών, κατά 15% αύξησή τους, οφείλεται στη δημογραφική γύρανση. Στη δημογραφική γύρανση. Ακριβώς. Παραδείγματος χάρη, άμα το δούμε αυτό τα επόμενα χρόνια, βλέπουμε ότι από το 2020
μέχρι το 2030 θα αυξάνεται η δαπάνη κατά 5% και αυτή η αύξηση του 5% έρχεται από τη δημογραφική γύρανση αυτής της δεκαετίας. Πέσα λόγω ανεργίας κλπ. Γιατί έχουμε απομονώσει διάφορες μεταβλητές και βλέπουμε τι επιπτώσεις έχει κάθε μεταβλητή όπως εξελίσσεται τα επόμενα χρόνια. Πείτε μου κάτι, σε αυτή τη μελέτη που θα τη δούμε στον επόμενο μήνα, η ανεργία εξακολουθεί να είναι ο βασικός παίκτης του προβλήματος? Η ανεργία συνεχίζει να είναι ο βασικός παίκτης του προβλήματος, διότι με μία αύξηση 1,5% του ΑΕΠ σε ένα σενάριο, γιατί υπάρχουν πολλά σενάρια, μειώνεται μεν πολύ αργά, αλλά όχι εντυπωσιακά, που να εμφανίσει πρόσθετους και μαζικούς φόρους στο σύστημα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο θέλω να το απαντήσετε, ακροατής είναι, δεν θα απαντήσω εγώ, θα απαντήσετε εσείς. Ακούστε τι λέει εδώ. Ο κύριος Ρομπόλης κάνει εξαιρετικές αναλύσεις. Θέλω να τον ρωτήσω για μία πρόταση που μοιάζει βίαιη και κοινική, αλλά αν θα μπορούσε να μας λύσει τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια το θέμα. Και η πρόταση αυτή είναι να θεσπίσει με νόμο του κράτους η πολιτεία, όλος ο πολιτικός κόσμος, που προφανώς θα έχει σκληρές συνέπειες, ανώτατο πλαφόν σύνταξης ενιαία τα 1.200 ευρώ. Θα μας έλυνε το πρόβλημα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή... Σκληρό μέτρο, έτσι. Σκληρό. Όχι, δεν έχει. Έχει ξεπεράσει η πραγματικότητα αυτό. Αυτή τη στιγμή η μέση σύνταξη είναι 954 ευρώ. Δηλαδή, 2.650.000 συνταξιούχους που έχουμε σήμερα, άλλοι παίρνουν 300, άλλοι παίρνουν 1.500, άλλοι παίρνουν 1.800, η μέση σύνταξη είναι στο 950. 954 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι η σύνταξη. Και αν περάσει αυτός ο νόμος, ειδικά με τα ποσοστά αναπλήρωσης που έχει, ναι, και θα πάει το 950 στο 750, εάν όμως υιοθετούν τα ποσοστά αναπλήρωσης προτείνουν το δούνο του, τα 750 πάνε στα 650. Μιλάμε για μέση σύνταξη. Για τους νέους, γιατί δεν θα αφορά τους παλιούς, θα αφορά τους νέους. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Εντάξει, να αποφασίσουμε ότι εφόσον παράγουμε ΑΕΠ 200 δις, 180 και μετά από μερικά χρόνια 200 δις, με βάση το 200 δις δεν μπορεί να είναι συντάξει 1.500, θα είναι 1.200, θα είναι 1.100, ό,τι αποφασίσουμε. Αλλά πρέπει όμως ταυτόχρονα και με τα ποσοτικά εργαλεία που διαθέτει η επιστήμη μπορεί να το κάνει κανείς, να δει πόσες εισφορές θα δίνει. Γιατί μία από τις θέσεις, γιατί εδώ έχω ένα σύστημα. Το λάθος είναι, και βλέπω ότι διαδίδεται αυτό το λάθος και μέσα στην κοινή γνώμη, είναι ότι το ασφαλιστικό σύστημα, οι δανειστές από το 2010 προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι δημοσιονομικό ζήτημα. Δεν είναι δημοσιονομικό ζήτημα. Είναι άλλο η δημοσιονομική σφαίρα της οικονομίας και άλλο η κοινωνικο-ασφαλιστική σφαίρα της οικονομίας. Άλλο οι εισφορές και άλλο οι φόροι. Και θεωρητικά και εμπειρικά. Επομένως, έχουμε ένα σύστημα το οποίο έχει τέσσερις αρχές. Είναι η αρχή της ισότητας, η αρχή της αλληλεγγύης των γενεών, η αρχή της αναλογικότητας εισφορών παροχών και η αρχή της επιχορήγησης του συστήματος από το κράτος. Επομένως, ή φτιάχνουμε ένα σύστημα και τηρούμε τις αρχές του, ή αν δεν τις τηρούμε αυτές τις αρχές του όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια, το σύστημα στο τέλος γίνεται μια κουρελού. Ναι. Επομένως, αν πούμε και αποφασίσουμε όπως λέει ο ακροατής, ότι αφού θα είμαστε μια χώρα που θα παράγουμε 200 δις πλούτο, και δεν μπορούμε, εφόσον θα έχουμε 200 δις και δεν θα έχουμε 300-400 να δίνουμε 2.000 συντάξεις, μπορεί να δίνουμε 1.200. Θα τα αποφασίσουμε αυτό, αλλά όμως αυτά τα 1.200 θα αντιστοιχούν και οι αντίστοιχες εισφορές για να υπάρχει, να υπηρετήσουμε την αρχή της ανολικότητας εισφορών παροχών. Σωστό. Σωστό, γιατί μην... τώρα αυτό που γίνεται για τους νέους. Το ένα πόδι βλέπουμε μόνο. Έχετε δίκιο. Ακριβώς. Αυτό που γίνεται τώρα για τους νέους, με αυτόν τον νόμο, φορτώνει όλο το βάρος του ελλείμματος του σημερινού, δηλαδή των προηγούμενων γενιών, στους νέους. Επομένως, εμείς τη μελέτη αυτή που κάνουμε, έχουμε μια λύση. Θέλω να σας την πω καλύτερα να δημοσιευτεί. Ναι, ναι, ναι. Και να γίνει και μάλιστα μια λύση με αναλογιστική τεκμηρίωση, όχι μόνο περιγραφική, αλλά και με αριθμούς. Εκεί είδαμε μία από τις προσεγγίσεις που έχουμε κάνει σε αυτή τη μελέτη, ότι αν περάσει αυτός ο νόμος, με μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις του δούνου του ή του Υπουργείου, τότε μετά το 2035 εμφανίζεται στο ελληνικό ασφαλιστικό σύστημα η σύγκρουση των γενιών. Δηλαδή, όποιος πάρει σύνταξη μετά το 2035 στην Ελλάδα, θα παίρνει πολύ λιγότερα από αυτά που έχει δώσει εισφορές. Επομένως, έχεις έναν πολίτη του οποίου του επιδεινώνεις στο βιωτικό επίπεδο
στην περίοδο της εργασίας του, διότι παίρνει από το εισόδημά του μεγαλύτερες εισφορές, άρα του στερείς το βιωτικό του επίπεδο στην περίοδο της εργασίας και του το στερείς μετά και στην περίοδο της δραστηριοτικής του ζωής. Δηλαδή αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια οικονομία και σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Επομένως αυτές τις ισορροπίες υποτίθεται εμείς προσφεύγοντας την επιστήμη προσπαθούμε να λύσουμε μέσα στην λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας.